Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7. Έχουμε να αναλύσουμε βέβαια τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού, τη νίκη επί της Ετχόβεν με 4-2 χθες στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός που έχει πάρει ένα προβάδισμα για πρόκριση στους 16 του Europa League μετά τη χθεσινή του νίκη. Την νίκη του ΠΑΣ με 2-1, με ανατροπή μάλιστα του Παναθηναϊκού για το κύπελο Ελλάδος, αλλά και την τρέχουσα επικαιρότητα εντός και εκτός των τυχών. Να ξεκινήσουμε βλέποντας συνοπτικά τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως το πρόγραμμα από την 23η αγωνιστική της Super League 1, τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, Ατρόμητος ΑΕΛ, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης αύριο, Βόλος Απόλλων Σμύρνης, ΠΑΟΚ Λαμία, ΠΑΣ Όφη, Ολυμπιακός Άρης την Κυριακή, τη Δευτέρα κλείνει η τρέχουσα αγωνιστική με το μάτς Πανετολικός Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο. Η βαθμολογία μετά και την χθεσινή σημαντική νίκη που πέτυχε η Λαμία επί του Απόλλωνα Σμύρνης. Ολυμπιακός 57, Άρης 43, ΑΕΚ 43, ΠΑΟΚ 43, Παναθηναϊκός 41, Αστέρας Τρίπολης 37, 27, ο Βόλος 25, ο Ατρόμητος 22, ο Απόλλωνας Σμύρνης 21, ο ΠΑΣ 19, ο Όφη 15, η Λαμία 14, ο Πανετολικός και 9, η ΑΕΛ. Ενώ να δούμε και το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα πρώτα, μεσοβδόμαδα που είχαμε στη Super League 2. Δόξα Δράμα Σιωνικός 2-1, ΑΕΚ Καραϊσκάκης 3-1-0, Διαγόρας Ξάνθη 1-0, Λεβαδιακός Απόλλων Λάρισας 0-0, Όφη Ιεράπετρας Εργοτέλης 0-1, Χανιά Παναχαϊκή 0-0, λίγα γκολ στο σύνολο των παιχνιδιών. Ιωνικός 17, Λεβαδιακός Εργοτέλης από 16, Παναχαϊκή Διαγόρας Ρόδο από 14, Ξάνθη Τρίκαλα από 12, Χανιά 11, Δόξα Δράμας 7, Απόλλων Λάρισας και Καραϊσκάκης 6, Ουραγός Ιεράπετρα με 3 βαθμούς. Και η επόμενη αγωνιστική αύριο, Εργοτέλης Παναχαϊκή, Δόξα Δράμας Καραϊσκάκης, την Κυριακή Απόλλων Λάρισας και Σαμικός, Ιωνικός Λεβαδιακός, Ξάνθη Όφη Ιεράπετρας και Τρίκαλα Διαγόρας Ρόδου. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Ιωνικός με το Λεβαδιακό έπρεπε να είναι και τηλεοπτικό. Ναι, αυτό έπρεπε μας να... θυμίζει άλλες εποχές. Βέβαια έπρεπε να είναι αυτό το μάτσο. Εγώ βλέπω το μεσημέρι του Σαββάτου. Mm-hmm. Ένα ημίχρονο, κοιμάμαι κάθε Σάββατο και Κυριακή. 2 ώρες το μεσημέρι, γιατί τις άλλες μέρες δεν μπορώ. Οπότε βλέπω ένα ημίχρονο, την πέφτω, σημειώνω. Τη βλέπω φάσεις, ξέρω εγώ, παίκτες. Θυμάμαι, ξέρω, παλιούς που γεράσαν και πήγαν β' εθνική. Τώρα, ο Ολυμπιακός εχθές ήταν μια μονοπινελιά. Θα πω ότι ήταν καθοριστικό το κοουτσάρισμα του τελευταίου τετάρτου από τον Μαρτίνς. Ο μάτς πήγαινε για 3-3 και έγινε 4-2. Ξεκινάς εσύ, αλλά έχω να πω καλά λόγια για τον Μάρτινς. Συμφωνώ κι εγώ και πάνω στην ώρα να δούμε... Γιατί χθες, εκτός από τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο Πέτρο Μαρτίνς ξεπέρασε και τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο του Ολυμπιακού στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. 37 ευρωπαϊκές παρουσίες στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Πέτρο Μαρτίνς, 36 ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, στους 22 ο Τάκης Λεμονής, αλλά με 4, αν δεν κάνω λάθος, θητείες στον ερυθρόλευκο πάγκο. Λοιπόν, ναι, θα συμφωνήσω ότι ήταν κέρυες οι αλλαγές που έκανε. Ίσως άργησε ένα 7 λεπτό. Δηλαδή, μπορούσε να τις κάνει 6-7 λεπτά νωρίτερα. Θα μπορούσε να το φάει, αλλά όλο το παιχνίδι άλλαξε με το 4-2-3-1 του τελευταίου 15 λεπτού. Ναι. Και πιστεύω ότι το χρησιμοποίησε αργά το καθαρό αιμο 4-2-3-1, γιατί αυτό που έκανε τη δήλωση ότι δεν μας αρέσει εμάς τους προπονητές, έχει δίκιο. Αν ζούσε και ο Νίκος το ίδιο θα έλεγε. Γιατί ο Ολυμπιακός διαχειριζόταν όλα τα παιχνίδια Ευρώπη και πρωτάθλημα με άλλους βιολογικούς ρυθμούς. Φούλαρε πάρα πολλές φορές και κατ' εντολή φαντάζομαι των γυμναστών και των συνεργατών του κυρίου Μάρτινς. Από το 50 μέχρι το 75-80 έκανε ένα φοβερό έτσι τέμπο. Σε εκείνα τα λεπτά έπαιρνε τα γκολ, έπαιρνε τις νίκες κατά 90%. Εδώ τώρα τον παρέσυρε και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά σε ένα άλλο ροκ παιχνίδι η αντίπαλος. Ναι. Δεν μπορούσε να
να παράξει ο Ολυμπιακός τη δική του στρατηγική και αναγκαστικά εξακολούθησε το 2-4-2-2. Μιλούσα με ένα φίλο προπονητή, τον Γιάννη τον Μιχαλίτσο. Ρε Γιάννη, του λέω 4-2-2-2. Μου λέει βάλ το βίντεο πίσω. Πάμε πίσω. Πώς το βλέπεις, λέει. Είναι δύο στόπερ και οι άλλοι είναι εξτρέμ. Οι μπακ, ο Ντάνκοβιτς και ο Μάξ. Φύγαν εξτρέμ και οι άλλοι στον άξονα πήγαν να δημιουργήσουν κατάσταση. Όμως ο Ολυμπιακός με τρία χαφ, στο κέντρο και πάλι η ποιότητα των χαφ του Ολυμπιακού που ήταν ένας λιγότερος έκανε, δηλαδή, χθες η μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού στο τακτικό κομμάτι παίρνει άριστα. Αν βάλει βαθμολογία που κάνουμε παλιά τις Δευτέρες, αυτοί παίζαν 3-4-2-4 και δημιουργούνταν καταστάσεις όπου κάποιες στιγμές χανόταν και η κατοχή του Ολυμπιακού και όταν δεν είχε κατοχή ο Ολυμπιακός, οι άλλοι με την μπάλα κάτω στα πόδια είναι επικίνδυνη ομάδα. Αντίθετα, είναι μαθηματικός βέβαιο ότι αυτή η ομάδα όταν δεν έχει την μπάλα δεν είναι καθόλου καλή. Και φάνηκε και στα φάουλ που έκανε και στις κάρτες που πήρε και στις κάρτες που χαρίστηκαν κάνα δυο, ο διαιτητής ήταν πολύ καλός, φάνηκε ότι είναι μια από τις ομάδες οι οποίες όταν δεν έχουν την μπάλα και λόγω τακτικής που είναι πολύ αραιές οι γραμμές και λόγω ιδιοσυγκρασίας των χαφ που είναι καλοί στο να κατέχουν την μπάλα και τεχνίτες αλλά δεν έχουν εκείνα τα στοιχεία να πέσουν με δύναμη και πάνω στον αντίπαλο να του πάρουν την μπάλα, την πίεση πάνω στον αντίπαλο. Πάντως ο Μαρτίνς σίγουρα δικαιώνεται εκ του αποτελέσματος. Νομίζω ότι οι αλλαγές που έκανε και πάνω κάτω στο χρονικό σημείο που τις έκανε τον βοήθησαν να πάρει αυτό το 4-2, δηλαδή το πλεονέκτημα των δύο τερμάτων και ότι βγήκαν οι αλλαγές φάνηκε και από το γεγονός ότι ξεκίνησε και ίσως με την καλύτερη δυνατή εντεκάδα, δηλαδή έχοντας το 4-3-3 πόσο κομβική είναι η παρουσία του Εμβυλά στο παιχνίδι, δεν είναι μόνο τον γκολ που πετυχαίνει, είναι ότι η παρουσία του Εμβυλά στην εντεκάδα αφήνει και κάποια περιθώρια ελευθερίας κινήσεων στον Καμαρά. Ο οποίος έπαιξε το κομμάτι το αμυντικό ελάχιστα, γιατί είχε και τον Εμβυλά εκεί. Στο γκολ, για παράδειγμα, έφεγε την τρίπλα ο Καμαρά, ο οποίος είναι ένας παίκτης, ο οποίος κάνει πολύ καλά τις άμυνες πιο ψηλά. Ναι. Αντίθετα, όταν τον φέρεις πιο πίσω, και αυτό το συζητούσα με τον Νίκο τον Στρατή, τον φίλο μας, όπου κάναμε ένα διάλογο μέσω του Facebook, γιατί το πιο πολύ γράφουμε παρά μιλάμε οι άνθρωποι μεταξύ μας. Λοιπόν, καταλήξαμε στο συμπέρασμα και βλέποντας τον Καμαρά και σε άλλα παιχνίδια, όπως με τον ΠΑΟΚ, όπου αναγκάστηκε επουσία του Μπουχαλάκη εδώ στην Τούπα σε εμάς στην Τονιά, συγγνώμη, να παίξει το πιο ανασταλτικό κομμάτι ο Καμαρά, πέφτοντας πάνω στον Λουάντα, έχασε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Είναι σωστό αυτό. Πιέζει πιο καλά από την μέση και μπροστά, από ότι από την μέση και πίσω. Ο Μπουχαλάκης, ο οποίος ίσως στο ρόστερ του Ολυμπιακού, μετά τον Βαλμπουενά και το Φορτούνι, είναι ο μοναδικός που έχει τις 20 και τις 30 μπαλιές όταν χρειαστεί να αναπτυχθεί έτσι ο Ολυμπιακός. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Ουσιαστικά οι αλλαγές που έκανε ο Πέτρο Μαρτίνς με τον Αντρούτσο, με τον Βρουσάη, με τον Χασάν ήταν μεταγραφές δικών του παιδιών, δηλαδή ποδοσφαιριστές που θα έπεφταν στη φωτιά για τον Μαρτίνς. Και σε εκείνο το σημείο ήθελε παραπάνω αυτοθυσία γιατί είχαν ξεμείνει κάποιοι παίκτες Ολυμπιακού από ανάσες και δυνάμεις. Όπως πίεσε, και πίεσε γιατί, ακριβώς, πίεσε πάνω στους αμυντικούς. Γιατί ο Μασούρας αμυντικούς. είναι μια κίνηση όπου επάνω στην κούραση ο μπάκου αριστερός της, πώς τις λένε, της Eindhoven, ναι. Είναι καλός παίκτης ο Μάξ. Ο Μάξ, ναι. Η τακτική του παιχνιδιού, της ομάδος του, τον κάνει να πάει με πολλά μέτρα, 70-80 μέτρα. Τους εξαντλεί. Είναι φυσιολογικό να κουραστεί. Ναι, εκεί πάνω βγάζει τον κουρασμένο Βαλμποενά ο Μάρτινς και βάζει ένα παίκτη ο οποίος είναι συντακτική άριστος. Μου είναι ο Μασούρας. Ναι. Άριστος. Ακριβώς. Έτσι έγινε το 4-2. Θα μπορούσε να βάλει και ακόμα ένα γκολ ο Ολυμπιακός. Αλλά έστω με αυτά τα δύο γκολ διαφορά πάει, έρχεται. Συγγνώμη, πηγαίνει άλλη εβδομάδα στην Ολλανδία για να το προασπίσει. Βέβαια, με βάση την εικόνα του αγώνα που είδαμε χθες,
ο Ολυμπιακός για να προκριθεί πιστεύω ότι πρέπει να σκοράρει στην Ολλανδία, έτσι. Γιατί οι Ολλανδοί μεσοεπιθετικά δύο γκολ μπορούν να τα πούνε. Ο Ολυμπιακός στα στόπερ του θα είναι το καλύτερο. Ναι, βέβαια θα έχει Σεμέδο, ο οποίος θα είναι σίγουρα βασικός. Εκεί θα τον δέσω, λοιπόν, με το Σοκράτη θα παίξει. Σεμέδο Σοκράτη θα παίξει, μάλλον. Εντάξει, ο Σοκράτης είναι μεταγραφή, δεν νομίζω να τον αφήσει έξω. Άλλωστε ο Μπα φάνηκε χθες ότι έχει πολλά νεύρα και είναι και επιρρεπή στις γκέλες. Πολύ περίοδο περνάει. Τι στο διάλογο έχει πάθει ο Μπα. Κλιμακτήριο, ξέρω εγώ. Έχει λοιπόν την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του τον πληρώνει. Ο κόσμος τον αγαπάει. Συμπαίκτες αλήτες δεν έχει τσογλάνια να τον κάνουν κλίκες. Τι στο διάλογο έχει πάθει. Δεν έχω. Εγώ να έχω νεύρα. Εσύ. Ναι. Είμαστε δικολογημένοι. Εντάξει, εκεί δεν έχει εξέλιξη. Ναι. Βέβαια θα μου πεις και ο Σισε, τον έδεσε ο δανεικός Σισε Ντετιέν και προχθές έκανε μια αγγέλα και αποκλείστηκε Σισε Ντετιέν από το κύπελο Γαλλίας από ομάδα Β' Εθνικής. Αλλά δε, εκεί στα στόπερ η αλήθεια είναι πως θέλει δουλειά. Λοιπόν, το γκολ το δεύτερο που τρώει Γιάννη, μπαίνει ο Ζαχάρ, πώς το λέτε. Ναι, Ζάχαρ. Σέντερφορ. Αυτοί δεν μαρκάρουν με άτομα. Ωραία. Περιμένω να δω. Έχω αστιχάσει την κεφαλιά. Ο Παπασταθόπουλος ή ο. Ποιος ήταν ο άλλος. Ο Μπάνε. Δεν υπήρχε στη φάση κανένα center back εκεί. Ναι. Δεν ξέρω, ήταν δεξιά, αριστερά, πίσω. Στην καρδιά δηλαδή. Ο center for παίρνει την κεφαλιά. Αλλά δεν υπάρχει stopper ούτε σε ζώνη ούτε σε man to man. Ναι. Εκεί είναι πέρα αδράνια. Είναι αυτό που μας έλεγε και ο Νίκος ότι στη ζώνη πολύ απλά δεν παίρνει κανείς την ευθύνη όταν μπει μπάλα μέσα. Γιατί στο αποδυτήρια, θα έλεγε ο Νίκος, σε είπα να τον πιάσεις. Αγκαζέω, πάει αυτός και εσύ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις φάσεις. Το 1-0 του Ολυμπιακού είναι από στημένη φάση. Είναι η πολύ ωραία σέντρα του Βαλμπουένα, έτσι. Δηλαδή, κάνει και την κλίση του σώματος του. Για να βάλεις γκολ σε στημένο, να βάλει πολύ φάλτσο. Το χτύπημα. Ο Αντωνιάδης να είσαι, ναι. Ο Αλεξιάδης να είσαι, ο Χαραλαμπίδης, ο Γρηγόρης να είσαι. Δεν πρέπει να κάνεις γκολ. Ναι, εδώ πάντως, αν προσέξεις ο Βαλμπουενά, τι κάνει. Έχει πάρει φόρα στο πλάι από την μπάλα και δίνει τόσο φάλτσο, ίσως να την πάει όσο πιο γίνεται στο πέναλτι και κοντά στο πρώτο δοκάρι. Και ουσιαστικά ο Μπουχαλάκης κάνει μια κεφαλιά πλασέ, αν υπάρχει όρος αυτός, έτσι, δηλαδή. Τι γίνεται. Σε μια σχολή προπονητών που βρέθηκα, μας καλέσανε τους και καλά δημοσιογράφους. Μόνο εγώ πήγα. Και έγινε και μετά το μάτς της Ίντερ που έχασε 3-2 από τον τελικό του Europa καλοκαίρι. Με τη Σεβίλη. Είχα πάει σε ένα τριήμερο εδώ στη Θεσσαλονίκη και τους έκανα την εξής ερώτηση. Λέω, εάν έχουμε μια ζώνη τέτοια η οποία πάει ο κοντύτερος παίκτης όπως πήγε του Κόντε, σαν τελευταίος δεξιά. Εσύ που είσαι προπονητής, στέλνεις ποιον να χτυπήσει. Θα στείλεις τον καλύτερο κεφαλοσφαιριστή με εντολή. Δηλαδή κάποια στιγμή η ζώνη, οι ξύπνοι προπονητές, θα στέλνουν αυτοί στον αδύναμο κρίκο τον καλό τους. Εκεί τη στιγμή που είναι έτσι θα αλλάζουν. Γιατί στείλονται καμιά φορά και στατικά. Κάποια στιγμή λοιπόν θα εξελιχθεί το ποδόσφαιρο και το τρώει τον γκολ ο Κόντε. Δεν θυμάμαι τον παίκτη, πάντως ήταν πολύ μεγάλος κεφαλοσφαιριστής, χτυπώντας τον κοντύτερο κάτω από 70. Παίκτη του της ζώνης του αντιπάλου. Ναι. Εδώ λοιπόν το θυμήθηκα και λέω ότι ο Μπουχαλάκης στέκεται εκεί, όχι ακριβώς στο κέντρο που είναι δύο center back. Έχει πάει προς τον πλάγιο back που μπορεί να είναι κοντύτερος. Άρα έχει διαλέξει. Ο Γιέγκο Κάρλος είναι το στόπερ. Βεβαίως. Έχει διαλέξει αυτός. Και φεύγει προς το δοκάρι, το οποίο είναι το βολέπι. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι εντολή ή όχι. Θα μπορούσε όμως να είναι εντολή. Εγώ πιστεύω ότι είναι εντολή από τον τρόπο που έχει εκτελέσει ο Βαλμπουενά. Αυτό κατάλαβα ότι είναι εντολή. Εγώ αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το 1-1 από τον Ζάχαβη. Βάζει εκεί κόντρα ο Σοκράτης. Καλά, εδώ δεν το μαλώνουμε τον Σοκράτη. Αυτό συμβαίνει. Είναι κατεμιά. Δεν το μαλώνεις, αλλά τον έχεις γλωσσοφάει. Σοκράτης, αργός. Αυτό γκολ έβαλε το παιδί. Εντάξει, δεν χρεώνεται πλέον με τους νέους κανονισμούς αυτό γκολ, γιατί η μπάλα έχει κατέβει προς την εστία, έτσι. Απλά ήταν μια άτυχη στιγμή για τον Ολυμπιακό.
ο Σάμπου που δεν είναι στην καλύτερη του φόρμα. Εντάξει, εκεί τώρα, όμως δεν μπορεί δεν να γυρίσει. Με τίποτα. Ναι, λέω. Δεν μπορεί να γυρίσει. Λοιπόν, να δούμε ευκαιρία Ολυμπιακού το πόσο ολοκληρωμένο σέντερ φορ είναι ο Ελαραμπή. Φάνηκε όχι μόνο στον γκολ, αλλά και εδώ, ο οποίος βγάζει την κάθετη χωρίς να βλέπει, ξέροντας ότι εκεί αυτομάτως θα κάνει το overlap από ο Λάλα, έτσι. Ευλογία μεγάλη. Λάλα. Ευλογία μεγάλη. Να έχεις ένα center forward που θα σου τραβηχτεί εκεί και θα σου κάνει πάσα την κάθετη, ναι. Αλλά εδώ και βέβαια, και εδώ Κωστή, συγγνώμη, φαίνεται το πόσο δουλεμένος τακτικά είναι ο Λάλα, ο οποίος την κάνει την μέσα. Κίνηση μέσα, έτσι. Ναι. Δεν είναι μέσα. Ναι. Και πόσο ο άλλος προπονητής, ο ίδιος ο Μάκης ο Δεστούλης, ο ηθοποιός, πολύ βαμμένο μαλλί ο κερατάς. Έχει πρέπει να έχει ξοδέψει κάνα 400 για μπογιές. Φοβερός. Έχει εξοντώσει τον Μπακ τον Μάξ, ο οποίος δεν γυρνάει πίσω, δεν μπορεί, δεν είναι υπεράνθρωπος, αλλά δεν υπάρχει εξτρέμ οπωσδήποτε. Αν δεν πάει και χαφ να κλείσει εκεί. Ναι, δεν υπάρχει και χαφ. Τακτικά εδώ είναι η Αϊτχόβεν. Βρήκε χώρους και ο ΠΑΟΚ εδώ, τέτοιες ιστορίες κάνανε και ο ΠΑΟΚ είχε πιο γρήγορη, όχι σε ποιότητα, μην παρεξηγηθώ και μάλλον σε ταχύτητα. Είχε τον Ακπό ταχύτατο, στα λίγα και στα πολλά μέτρα, τον Τζόλι πολύ γρήγορο και τον Ζίβκοβιτς αρκετά γρήγορο, όχι σαν τους άλλους δυο, αλλά είχε μια τριάδα που στο χώρο χτυπήσανε την Αϊτχόβεν όπως ακριβώς εδώ. Όπως ακριβώς εδώ ο Σανκαρέ τον κυνηγάει που πήρε και την κίτρινη και θα μπορούσε να πάρει και κόκκινη βέβαια. Αλλά με αυτή την κίτρινη δεν θα παίξει τη ρεβάνς. Ένα σειριώδης χαφ, από μπάλα λίγο πράγματα, αλλά έδινε όγκο και ύψος στη μεσαία γραμμή. Το φάουλ το πρώτο που κάνει στο 30 λεπτό, τη σημείωσα 32 λεπτό, είναι άσκοπο, δεν χρειάζεται, γίνεται στο κέντρο του γηπέδου και όταν φας και την κάρτα μετά, δεν έχεις και την αυτοπεποίθηση να πας σε ένα ρισκαδόρκο. Πιο δυνατά, ναι. Πάμε να δούμε το 2-1 του Εμβιλά. Ένα πολύ ωραίο γκολ, το οποίο ανακηρύχθηκε και ωραιότερο της βραδιάς χθες στο Europa League. Εδώ είναι πάλι τελείως αμαρκάριστος, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο χαφ να πέσει εδώ πάνω. Εδώ πάει ο χαφ στόπερ. Έχει σπάσει το κεφάλι του Μποσκαλί, πώς το λέει το παλικαράκι. Ναι. Βγαίνει έξω, δίνει όμως ο Μαρτίς εντολή. Θα ανεβείτε ψηλά να πιέσουμε στο τρίλεπτο αυτό που θα είναι ο στόπερ έξω. Ναι. Δηλαδή, άκουσα ο Θαναϊλάκης, μια κυρία, πολύ καλή κυρία, πολύ καλή κοπέλα, στο να μας. Δηλαδή, από άντρες, πολύ καλή. Ξεχνάω το όνομά της, με συγχωρεί. Πάρα πολύ καλή στο να μας ενημερώσει η κοπέλα. Α, στον αγωνιστικό χώρο, λες. Βέβαια, κοπέλα τσάκαλος. Ναι. Λέει, τι είναι εντολή τώρα, λέει, που λείπει ο στόπερ. Εγώ δεν το ξέρω τι έχει δώσει η εντολή. Άρα με βάζει στο παιχνίδι σαν τηλεθεατή. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Σε βάζει στο παιχνίδι, ναι. Βέβαια. Κι ας είναι γυναίκα. Την ναι. Έκανε τη δουλειά καλύτερα από όλους. Με ενημέρωσε εμένα εκεί την ώρα. Μπράβο, Ραπτόπουλε. Βελτιώνεσαι. Λοιπόν, και ωραίο γκολ του Εμβιλά. Το ήθελε έτσι, γιατί με την στροφή που κάνει στο σώμα του, ουσιαστικά είναι για να μην φύγει μπάλα ψηλά. Μαρδεύει, ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε να δούμε την ισοφάριση της PSV με τον γκολ του Ζάχαβη. Το κενό ωραίο το δείχνει ο Γιώργος. Ναι. Ο Λίγκρης μας το δείχνει, τον τηλεθεατή, ότι αποσιάζουν οι στόπερ. Και φυσικά κάποιος από τους δύο θα είχε πρέπει να. Τώρα λέμε και τα δυσάρεστα. Ναι. Εκεί θα έπρεπε, επειδή και αυτοί έχουν 2-3 σώματα καλά, να προσεχτούν σε Μαντουμαδόρικο. Οι καινούργοι προπονητές, εγώ στη σχολή που πήγα να ρωτήσω, λέω, ποιο είναι το καλό, γιατί ο Αλέφαντος μας έλεγε αυτό. Μας είπαν ότι είναι μόδα η ζώνη κτλ. Όμως υπάρχουν στον κόσμο προπονητές που παίζουν τη σύνθετη άμυνα. Και αυτό θα γίνει μόδα τις επόμενες χρονιές. Mm-hmm. Δηλαδή θα υπάρχει η σύνθετη άμυνα. Nice. Και man to man, δύο ή τρεις ή ένας, όποιος είναι πιο επικίνδυνος, και οι άλλοι θα παίζουν το χώρο του. Πάμε τώρα να δούμε το 3-2. Ουσιαστικά ο Ελαραμπή αυτό το επιχείρησε 2-3 φορές στο παιχνίδι και διαφωνώ με όσους λένε για λάθος του Μπλαουμ Γκράντερ. Νομίζω ότι είναι η πολύ καλή πίεση που βάζει ο Ελαραμπή εκεί και κλέβει την μπάλα, έτσι. Εκεί το λάθος του στόπερ είναι ότι δεν κάνει βήματα πίσω ή πλάγια να πάρει καλύτερα την πάσα και να τη διώξει. Ναι. Δεν κάνει αμυντικό βάθος.
παστέκεται εκεί. Αλλά είναι εντυπωσιακό πόσο η Ελαραμπή πάει κατά μέτωπο πάνω. Έτσι. Το πάει αυτός πάνω. Αυτός δεν κάνει κάποια κίνηση προς το out, προς το πλάγιο, να πάρει και να τη διώξει, να τη στείλει στο διάολο στα μνήματα. Ναι. Κάθεται εκεί, το βλέπει τον κίνδυνο να έρχεται. Είναι σαν να το λέω στο box, πρώτα τρως την πουλιά και μετά βάζεις το χέρι. Ή πρώτα τρακέρνεις και μετά πατάς φρένο. Εκεί θύμισε το λαγό που του έχει πετάξει τα φώτα πάνω και έχει κάτσει άγαλμα, έτσι. Λοιπόν, τώρα έχει μια ευκαιρία ο Ολυμπιακός στο κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου με τον Καμαρά. Εδώ, εντάξει, δεν μπορεί να κακίσει κάποιος τον Καμαρά που δεν έσπασε την μπάλα δίπλα στον Ελαραμπή, γιατί είναι φάτσα με το τέρμα, έτσι. Ναι, εντάξει, ο Καμαρά δεν έχει στοιχεία σε τερφόρ. Ίσως άκουγε τα βήματα, ίσως δεν πίστευε ότι μπορεί να δώσει πολύ καλά και γρήγορα την πάσα. Την πάσα, ναι. Γιατί είχε και ύψος η μπάλα. Δηλαδή, αν το έκανε άλλος, άκου να δεις. Θα λέγαμε, είναι τσογλάνη και δεν έδωσε την μπάλα. Σε αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι. Εγώ ξέρω, πιστεύω, Κωστή, ότι επειδή η μπάλα είχε ύψος, φοβήθηκε ότι θα την κάνει καλά την πάσα και σου λέει να κάνω το σουτ. Γι' αυτό δεν διαμαρτυρήθηκε και ο Ελαραμπή να του πήρε δώστε. Εντάξει. Το δοκάρι του Ζάχαβη θα δούμε εκεί όπου προειδοποίησε η Άιντχόβεν από πολύ ωραία εκτέλεση. Εκεί ξεκίνησε μια κακή τακτικά. Εκεί βγήκε ο Μπακ που έπαιρνε όλη την γραμμή και δεν ξέρω πού ήταν ο Λαλάν, ο Λαλά. Ναι. Και έπεσε, έκανε ένα σπριντ, εκεί τελείωσε και ο Βαλμπουενά, έκανε ένα σπριντ 60 μέτρα, ούτε χαφ έπεσε και γύρισε πίσω ο Βαλμπουενά, το πίσω στα 37 και τι έκανε το φάουλ, δεν ήταν καλά οργανωμένη η άμυνα του Ολυμπιακού τακτικά. Ναι. Γι' αυτό την έφαγε, θα το τρώγε. Πάμε τώρα να δούμε την ευκαιρία με τον Χασάν. Είναι η σέντρα του Βρουσάη που μπαίνει ωραία μέσα στην περιοχή και την σπάει πολύ ωραία επίσης στο πέναλτι. Αλλά εκεί απόκρουση. Φοβερός εδώ, ο Τέζε. Ποιος την έκανε? Ο Τέζε. Ο Τέζε εκεί δείχνει και κάτι άλλο. Ότι ατομικά δεν είναι τόσο κακή η τετράδα τους. Μπορώ να πω ότι είναι και καλή. Με άλλες διατάξεις και άλλο υλικό μπροστά, ναι, κρατάνε αυτοί. Α, η φιλοσοφία τους είναι, πού το κακό, ο Ντάμφρις είναι κακός μπακ. Ο πολύ καλός είναι, εγώ τον ήθελα χθες. Φαντάζομαι ότι είναι αρχηγός στα 24 του χρόνια, έτσι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια ομάδα η οποία ρισκάρει πολύ, παίζω όσα φάω, όσα βάλω και δεν αναδεικνύεται η τετράδα της άμυνας και φαίνεται. Εντάξει, γίνανε κάποια λάθη, αλλά δεν είναι τόσο κακή. Είναι όμως αυτό που είπε στο ξεκίνημα, Κώστα, η τακτική του Γερμανού προπονητή που ουσιαστικά τα μπακ τα έχει εξτρέμ. Αυτοί οι Γερμανοί. Γενικά έβλεπα και τον Άγγελσμαν εχθές με τη Λίβερπουλ. Ναι. Τι έχουν αυτοί, σαν λαός. Αυτοί ήταν κατακτητές. Ναι. Δηλαδή και μέσα τους, ο παππούς του αυτού μου, μπορεί να σκότωνε το δικό μου τον παππού στον πόλεμο. Ο παππούς ο δικός μου αμυνότανε, ο άλλος επιτεθόταν. Μπήκε ο Χίτλερ εδώ, εμείς άμυνα. Μπήκαν οι Τούρκοι εδώ, εμείς άμυνα. Εμείς μάθαμε το πιο αλεφαντικό, να μην φάω και μετά την βγάλω. Έχουν την οτροπία σαν λαός, θα πάω να νικήσω. Αυτό στο ποδόσφαιρο πρέπει να το πει κάποιος, ότι πρέπει να το μετριάσουν λίγο αυτό το πράγμα. Εντάξει, δηλαδή, βέβαια ιστορικά, αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια πιο πίσω, είχαμε το μεγαλύτερο σεντερφόρ, το Μεγάλο Αλέξανδρο, έτσι. Εκεί παίζαμε φουλ επίθεση. Τότε όμως ήμασταν παιχταράδες, δεν ήμασταν πασοκουρουφιάνοι, δεν ήμασταν χριστιανόψυχοι, δεν ήμασταν τεμπέληδες. Δηλαδή, πασοκοποιηθήκαμε, το πάω σε όλα τα κόμματα. Ναι. Είναι μια έτσι. Σαν νοοτροπία. Σαν νοοτροπία. Εγώ λέω ότι η μάνα μου, ας πούμε, ο πατέρας μου ήταν ο άνθρωπος και εσύ λέω Βρωμάς Πασοκύλα. Μα λέει, εγώ δεν ψήφισα ποτέ Πασόκ. Βρωμάς Πασοκύλα τη λέω, τη μάνα μου. Δηλαδή, έχει την νοοτροπία. Τι να κάνουμε, ναι, μετά τα 200 χρόνια ακόμα, οι επόμενες γενιές που θα έρθουν μπορεί να το βελτιώσουν. Έτσι. Πάμε να δούμε και το 4-2 με τον Μασούρα. Ήταν μαζεμένες εκεί οι αλλαγές. Ο Μασούρα το συμπαθώ πολύ για το τακτικό του κομμάτι και είναι και πολύ καλός αθλητής. Ναι. Και ωραία εκτέλεση, έτσι. Βέβαια. Έχει βελτιώσει τα τελειώματα. Εδώ τώρα, τι γίνεται. Έρχεται να κλείσει σαν center back ο αριστερός back που είναι full back. Το ρολόι πόσο δείχνει. 80 πόσο. Ναι, κάπου εκεί είναι. 83. Ρε φίλε, δηλαδή,
θα έχω να κάνω 5 σεξ με την εγκόμενά μου. Μέχρι διαλύσει. Και το λάθος που κάνει, γιατί δεν είναι κακός στην τεχνική, είναι λόγω κούρασης. Ο μπάκο αριστερός. Ναι. Υποθέτω. Μα εκεί πόνταρε. Μα εκεί πόνταρε. Εκεί πόνταρε και τον έβαλε. Σου λέει, αν το βάλω ένα, θα κάνω την πλευρά εκεί κόστο. Πανέξω. Ενώ δεν έχει μούτρα έξυπνου ο Μάρτης, άμα το δει στον δρόμο, μπορεί άμα είσαι κανένα γύπτο και πουλά κουστούμια, μπορεί να πει να τον πουλήσει αυτό το στραβό κουστούμι. Δεν θα μπορέσει όπως ποτέ. Σου δίνει την εντύπωση ότι είναι μαλθακός και τα λοιπά. Πάντως συμφωνούμε ότι έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Πέτρο Μαρτίνς χθες στην νίκη. Βέβαια. Και το στήσιμό του και εκεί που χτύπησε και την ώρα που χτύπησε και τα λοιπά ήταν αριστούχος. Είναι τυχερός ο Μαρινάκης που, και έξυπνος ο Μαρινάκης που στη στραβή το χάσει πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, ό,τι κι αν είσαι, είσαι ο χειρότερος. Το κράτησε, ναι. Προφανώς κάτι είδε ο άνθρωπος ή προφανώς περίμενε τις ανάγκες και τα πράγματα, να δει και μια καλύτερη ομάδα, ένα άλλο κόμμα, γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν από την άλλη μεριά κτλ. Ήταν προς τιμή του και μαγκιά του, όπως λέμε για τον κράτησε τον Χασάν ο Μάρτινς, μαγκιά και του Μαρινάκη που κράτησε τον Μάρτινς τότε που έχασε το πρωτάθλημα. Και τα λοιπόν, αποτελέσματα του. Τον δικαιώνει, σωστά. Θα περάσω τώρα να δώσω ένα διαφημιστικό διάλειμμα για όσους φίλους μας βλέπουν μέσω της τηλεόρασης του ΑΡΤ και θα πάμε για τους υπόλοιπους που είναι πολλοί και σήμερα και τους ευχαριστούμε πολύ στις ερωτήσεις μας. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση από τον Τζίμι. Έχει ρεπορτάζ ο Κώστας να μας πει για Μπέο και ΠΑΟΚ, θα αναλάβει ο Αχιλλέας πόστο. Κοίτα, ο Αχιλλέας πήγε στους Μπεταράδες που είναι φίλοι και πολύ έξυπνοι. Και είπε το Σαββίδι τον έχουν πιάσει τον Βόλο. Ο Μπέος τα λέει. Ναι. Ο Σαββίδης γνωρίζοντας ότι του έχουν πιάσει τον Βόλο. Ναι. Θέλει κάποιον. Και με μπαίνει στο κινητό. Θέλει κάποιον ο οποίος να μην τον κλέβει. Πρώτον. Δεύτερον. Να έχει τεχνογνωσία στην μπάλα. Δηλαδή να ξέρει να αγοράζει να πουλάει παίκτες. Το έχει δείξει ο Μπέος κτλ. Και να είναι και ένας χαρακτήρας που να είναι ηγετικός. Ο Σαββίδης θέλει τον Μπέο σαν τρελός. Τώρα, αυτοί οι οποίοι το Σαββίδη, συνεργάτες, μάνατζερς, ξέρω, δεν θα ταυτοποιήσω. Το θεωρούν κορόιδο. Επειδή ο άνθρωπος δεν ξέρει μπάλα. Αυτοί δεν τον θέλουν. Είπε ο Μπέος, υπάρχουν κάποιοι που δεν θα θελήσουν. Οπότε να περιμένουμε τον χρόνο να πουλήσει ο Μπέος την ομάδα, ναι, τον Βόλο, ναι, για να μην έχει πολύ διοκτησιακά και τέτοιο και να έρθει να δουλέψει εδώ, είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ή να το φέρει στο κόκκινο σπίτι κτλ. Ο Σαββίδης, επειδή είδε πώς λειτουργεί το σύστημα, του λέει: έλα, δώσε θέλω. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι. Όπως οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οπαδοί, δεν δημιούργησαν κάτι να πούν ότι να δεν τον θέλουμε αυτό. Τον γουστάρουν τον Μπέο. Γιατί μιλάει και λίγο τη γλώσσα του πεζοδρομίου. Δεν είναι κολονάκι και πανόραμα. Και εγώ με τον Μπέο μπορώ να μαλώσω, ας πούμε, μπορώ να βρω την άκρη πιο καλά από να πω η κουστούμη και μπορώ να με τη φέρει να μου στείλει κανέναν από δίπλα που μου ξεφουσκώσει το λάστιχο και τέτοια. Όμως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν γουστάρουν το Ζαγοράκι που πήρε το OK για να πάει στην ΕΠΟ ως πρόεδρο. Εκεί έχουν ένα θέμα. Βέβαια, εδώ κάνει τη δουλειά του Μελισανίδη ο Ζαγοράκης, γιατί αν πήγαινε ο άλλος ο παππούς που είναι 73 χρονών, είχε, πώς το λέγω το όνομά του, από την άλλη μεριά, ναι, θα είχε τους Έλληνες διαιτητές, ενώ με το Ζαγοράκη θα είναι ξένοι, κάτι τέτοιο μαθαίνω, το ρεπορτάζ. Οπότε ο Ζαγοράκης θα πάει με τις ευλογίες του Μαρινάκη και με τις ευλογίες του Μητσοτάκη. Θα πάρει καλά λεφτά, θα είναι και στην Ευρωβουλή και στο φινάλε, εντάξει, δεν έχει να απολογηθεί ο Ζαγοράκης για κάτι, κοινής αποδοχής είναι. Ο Σαββίδης λέει, εγώ λέει τον θέλω εκεί, δεν πάει ο Σαββίδης κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο Σαββίδης πιθανότατα έχει και κάποιες επιχειρηματικές και εμπορικές βουλέψεις και δεν θα πάει κόντρα με τη Νέα Τάξη Πραγμάτων που είναι η Νέα Δημοκρατία. Να δω τώρα αν οι παοξίδες έχουν κάκαλα να βγουν και να πούνε, πρόεδρε, δεν γουστάρουμε αυτό που κάνεις και είσαι λάθος με το Ζαγοράκι. Επειδή όμως έχει λεφτά ο Σαββίδης
και πληρώνει την ομάδα και δεν είναι Βουλινός ή Μπατατούδης ή ξέρω εγώ Δεδέογλου, μάλλον θα πάνε στο πιο ήπιο κομμάτι. Το να βρίσκουν το Ζαγοράκι. Έχει λοιπόν, τα πράγματα. Τώρα, ο Γιάννης, ποιος ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού κατά την άποψή σας στο χθεσινό παιχνίδι με την Αϊτχόβεν? Το χθεσινό παιχνίδι ο κορυφαίος ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού, γιατί έφτασε στο σημείο να κοουτσάρει και να δέσει μια ομάδα άριστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Πέτρος, πιστεύετε ότι το ταβάνι του Μαρτίνς είναι Ολυμπιακός ή μπορεί να πάει σε καλύτερο πρωτάθλημα? Όταν λέει καλύτερο πρωτάθλημα, εννοεί για αλφα εθνική, έτσι. Ο καλύτερο πρωτάθλημα ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό. Mm. Αφού πήγε ο Σίλβα στην Αγγλία, γιατί να μην πάει και αυτό? Ναι. Ο Σίλβα δεν έπιασε. Ναι, πήγε. Ναι, πήγε. Λοιπόν, ο Λάζαρος, Γιάννη, ρώτα τον ραπ, γιατί δεν κάνει πια βιντεάκια με προβλέψεις. Τώρα τα ανέβασα στο Ραπτόπουλο TV. Η γυάλα του ραπ. Ωραία. Είχα τρεχάματα. Εντάξει. Έχω κι εγώ, η ζωή μου είναι ροκ και εδώ, είναι ροκ και έξω από εδώ, οπότε... Εντάξει. Λοιπόν, πώς βλέπει τη διάδα Σοκράτης Μπάου Ραπτόπουλος και αν μπορούν να παίξουν σε άλλα μάτς μαζί? Δεν μ' αρέσουν. Mm-hmm. Από αυτό τον Ολυμπιακό, αυτό το κομμάτι δεν μ' αρέσει μόνο. Ο Γιώργος... Το οποίο βέβαια μπορεί να δέσει, έτσι. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ το top κομμάτι του Ολυμπιακού τα center back. Mm-hmm. Ο Γιώργος, στη γνώμη σας, ποια ομάδα θα μείνει εκτός Ευρώπη ανάμεσα σε Άρη, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ? Ποια λες εσύ? Δύσκολο. Εγώ θα πω. Ο Άρης. Ο Άρης, Τον πηδάν κανονικά. Διαιτησίες, ιστορίες, ο ευρώνουν τους άλλους. Οι τρεις θα τον βγάλουν έξω. Λες. Είμαι σίγουρος γιατί. Έχει κόντρα διαιτησία. Ναι. Θα έχει κούραση τα χαφ. Εκεί πάει. Και ο Μήτρογλου είναι εθνική βάδη. Αυτοί οι τρεις λόγοι πιστεύω θα τον βγάλουν έξω. Λοιπόν, Σεμέδο ή Μπα? Σεμέδο. Σεμέδο. Συμφωνείτε με την άποψη ότι ο Ελαραμπή είναι ο καλύτερος ξένος φόρ τα τελευταία 10 χρόνια? Ναι. Ναι. Στα 10 έχει και Μπέρκ μέσα. Ναι, ο Μπέρκ στα τελειώματα, Εντάξει, η ερώτηση είναι γενική. Ναι, ο Σισε. Στα 10 όχι, οριακά. Ο Σισε όχι. Ο Σισε όχι. Ναι. Μη φταίει, τι νομίζεις, έχουμε φτάσει 21. Ο Σισε ήταν το 10. Εγώ δουλεύω από το 2000. Το 11, ναι. Περίπου. 21 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, ο Εμπαπέ είναι ο πιο ταχύς και εξελίξιμος παίκτης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο? Εσύ τι λες, Γιάννη? Ταχύτατος είναι, εξελίξιμος τον περιμένουμε ακόμα. Πάντως, πολλοί θεωρούν ότι ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ είναι το επόμενο δίδυμο στην μεταμέση και Ρονάλντο εποχή. Άμα είδες τηλεόραση αυτές τις μέρες θα το κατάλαβες. Αυτό, ναι. Λοιπόν, ο Σωτήρης, με τέτοια χάλια στην άμυνα θα προκριθεί ο Ολυμπιακός? 4-0 εύκολα. Τι λες, Γιάννη? Εγώ πιστεύω ότι για να περάσει πρέπει να σκοράρει. Ναι, σίγουρα. Αυτό. Αν ήταν ο Αλέφατος μαζί μας και δεν μας άφηνε και τον μαλώνω για αυτό που έκανε, θα μιλούσε για τρία στόπερ, οπωσδήποτε. Και θα είχε λογική αυτή, βλέποντας ότι αυτοί παίζουν με δύο στις πλευρές και ανεβαίνουν ψηλά, σου λέει το πρόβλημά μου εμένα είναι τα center back. Άμα τη βγάλω τη δουλειά με 5-3-2 και όχι 5-4-1, γιατί έχει διαφορά, θα τέριαζε. Ναι. Σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, αλλά θα είχε έξω και Φορτούνι και Βαλμπουενά. Θα είχε ένα από του δύο δεκάρι και έναν εξτρέμ δεύτερο φόρ δίπλα στον Ελαραμπή. Μισό λεπτό. Δεν χαλάει. Το Καμαρά που χαλάει σε Εμβιλά δεν το χαλάει. Γι' αυτό σου λέω. Αν δεν το χαλάει, τότε θα παίζει δεύτερο επιθετικό Φορτούνι με τον Ελαραμπή. Λοιπόν. Θα είχε χάφτια αυτό που θα είχαν την μπάλα, θα είχε και ατοχία την κρατούσε. Δεν θα είχε δηλαδή 65-35 κατοχή άλλη. Και όσο αντέχουν, όχι ακόμα για 90 λεπτό λαλά, αλλά και ο Ρεάμτσουκ μπορεί να εξυπηρετήσουν το fullback που λέμε το πάνω. Ο Ρεάμτσουκ μ' άρεσε πολύ. Mm. Λοιπόν, ενώ το πρώτο παιχνίδι δεν μ' άρεσε, στη Λεωφόρο δεν μ' άρεσε, χθες ήταν πολύ καλύτερος. Ξέχασα να το πω. Λοιπόν, άποψη για την οτροπία νεαρών ποδοσφαιριστών που μπαίνουν αδιάφορα σε παιχνίδια όπως ο Χατζηγιοβάνης, ρωτάει ο Σωκράτης.
Κοίταξε, καμιά φορά η εταιρεία σου δημιουργεί ένα τέτοιο πράγμα που να μην είσαι, να είσαι ράθυμος. Εγώ θα δώσω μια συμβουλή. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να είναι ο χειρότερος. Μπορεί ο διευθυντής να είναι μπερδεμένος. Η τηλεφωνήτρια να έχει σπηριά. Οι πελάτες να είναι δύσκολοι. Κάνε αυτό που μπορείς σε οποιαδήποτε δουλειά το καλύτερο. Και αν αμυφθείς, θα αμυφθείς. Αν δεν αμυφθείς, τουλάχιστον θα έκανες εσύ το καλύτερο. Mm-hmm. Δεν είμαι της νοοτροπίας. Ξέρω εγώ, μ' άργησε να με πληρώσει. Είναι μπερδεμένος. Είναι δύσκολος. Είναι ο πελάτης αυτός. Ωραία. Ή φεύγεις, ή μένεις και παίζεις μπαλάρα. Δεν έχει μπαίνω και ξέρεις ο πρόεδρος είναι, δεν με φέρθηκε καλά ή ο μάνατζερ μου είπε, ξέρω εγώ, άμα σε βάλει εκεί μην κάνεις. Μπαίνεις και τα δίνεις όλα. Σε οποιαδήποτε δουλειά. Έτσι. Την άποψή σας για τον κύριο Γιαννίκη, ρωτάει η Ελπίδα. Είναι καλός προπονητής, άπειρος. Θα πρέπει λίγο να προσέξει την άμυνά του και τη διαχείριση των εντάσεων στο 90 λεπτό του. Mm-hmm. Πρέπει να βρει ένα γυμναστή, έτσι λίγο να συνεννοηθεί πώς θα φουλάρει και πότε θα δω. Δηλαδή, αυτό που με τα Γιάννενα, ότι παίζουμε 30 λεπτά μπαλάρα και μετά πέφτουμε, πρέπει να το δει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό να πάρω αυτή την πάση εγώ. Στον ΠΑΣ, για να με δικούμε τον ΠΑΣ που κέρδισε 2-1. Να δούμε λίγο τις εντεκάδες με αυτό το 4-4-2 που έπαιξε ο ΠΑΣ με τον Παλμίδη και τον Λέο μπροστά. Πέντε Έλληνες. Ναι. Και να δούμε και τον Παναθηναϊκό που το οξύμορο είναι το εξής με τον Παναθηναϊκό, ότι η τριπλέτα που έπαιξε μπροστά, Χατζηγιοβάνης, Αετόρ, Μακέντα, όταν ξεκίναγε η σεζόν ήταν βασική και αυτούς θεωρούσαμε βασικούς μέχρι να γίνουν και οι μεταγραφές του χειμώνα. Τώρα είναι πάγκο και είναι το rotation του Παναθηναϊκού. Ναι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε πολύ νωρίς με τον γκολ του Μακέντα για να περάσουμε και στις φάσεις του αγώνα. Ύστερα από την assist του Βιαφάνιση με το κεφάλι. Εδώ βλέπουμε πως ο Μακέντα θα περάσει μπροστά από... Ξεμαρκαρίστηκε από πολλούς αμυντικούς του ΠΑΣ που είναι μέσα στη μικρή περιοχή. Πήρε θέση, δεν έβαλε ακριβώς πλάτη τον παίχτη, αλλά πήρε θέση εκεί που έκανε στο ποδόσφαιρο, λέγεται επιθετικό βάθος. Ο επιθετικός πρέπει να είναι καλά στα 6-7 μέτρα πίσω. Ο ένας παίρνει την παράλληλα, ο ένας μπαίνει δηλαδή κοντά στο τερματοφύλακα, ο άλλος κάνει βάθος. Δεν μπαίνουν δηλαδή και οι τρεις έτσι. Ο ένας κάθεται πίσω, σαν τρίγωνο πάει. Ναι. Αντί να σκάσει μπάλα σε άλλο σημείο του γηπέδου και οι προπονητές τους λένε εσύ πίσω, εσύ μπροστά ή το αντίθετο. Να μπορεί να πάσει στιγμή να γίνει κάτοχος της μπάλας. Λοιπόν, τον γκολ του Παλμίδη, η ισοφάριση για τον Άγιαξ της Ηπείρου. Εδώ ένα πολύ ωραίο γκολ, παρά το γεγονός πως είναι πολλοί παίκτες γύρω από τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ, έτσι. Δεν μπορεί να τους περάσει και δοκιμάζει το σούτ. Ναι. Ότι βρήκε χαραμάδα και πέρασε η μπάλα είναι και πόδια καλά και ο Παυλίδης. Ναι. Και ευνηδιάζει για τον τερματοφύλακα τον αερό του Παναθηναϊκού, γιατί ενδεχομένως να μην περίμενε σούτ από εκεί, έτσι. Δεν φταίει το παιδάκι. Εντάξει, εκτινάχτη, καλά προσόντα έχει. Mm-hmm. Πώς το λένε. Ξενόπουλος. Ο Ξενόπουλος, ναι, καλά προσόντα έχει. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή του πεταματού, άντε επειδή είναι μικρός. Μα δουλέψει και έναν άλλο μεγαλάκι πέρσι. Έναν άλλο, δεν θυμάμαι, ένας θηριώδης. Έχει τραυματιστεί ο Διούδης στο Καραϊσκάκι. Ο Χριστογιώργος. Ποιος? Χριστογιώργος, κάπως έτσι τώρα νομίζω το παιδί. Α, Γουαϊδούρη ένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το 2-1 με τον Κάργα. Ύστερα από κόρνερ του Καρτάλη. Εδώ και ένα στατιστικό. Γιατί ο center back του ΠΑΣ έχει χαρίσει νίκες στην ομάδα του πετυχαίνοντας γκολ στο Αγρίνιο και στο πρωτάθλημα τον Πανετολικό αλλά και χθες που ήταν τυπικά γηπεδούχος ο ΠΑΣ και πολύ κοστή, να εδώ βλέπουμε το στατιστικό, ναι. Ευχαριστώ, πολύ κοστή παρατήρησαν το ότι ο ΠΑΣ επειδή ακριβώς είναι μια τεχνική ομάδα, έτσι, παρατήρησαν ότι δεν έχει δεκάρι, αλλά αλλάζει πολύ ωραία την μπάλα. Ούτε εξτρεμένο. Όταν παίζει σε καλό χλωτάπητα, γι' αυτό και έχει καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας παρά εντός. Ναι. Λοιπόν. Ναι, γιατί μετά, κοίταξε, για να ανοίξει μια άμυνα και τότε κάνει και τα εξτρεμ σε κλειστές άμυνες, ναι.
με μικρές ομάδες, μικρές, μισάξιες ομάδες, κόλλησε. Ναι. Ενώ με τον άξονα να είναι γεμάτος και με καλούς φόρ και γρήγορους, δηλαδή το 4-4-2, οι τέσσερις είναι πολύ γυμνασμένοι, μόνο ο Σιώτης είναι εξάρι και μάλιστα τον πετάει έξω, παίζει με οχτάρια και οι δύο, μπορεί να μην είναι οι σούπερ σέντερ φόρ, είναι γρήγοροι και οι δύο. Ναι. Και λοιπόν, ο Γκρισμάν που δεν έπαιξε, γρήγορος. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ που παίζει με την Λαμία. Είναι εκτός ο Κρέσπο και ο Βιερίνια. Από ό,τι ξέρω, ο Κρέσπο λόγω τραυματισμού, ο Βιερίνια θα εκτίσει κάρτες. Και θα δούμε Μιχαηλίδη βασικό μετά από πολύ καιρό. Με Σοάρες, Περέιρα, Ελκαντουρί, Τσιγκάρα, Ουάρντα, Ζίβκο, Βιτσόλη και τον Κρίεμτσικ μπροστά. Τώρα, άμα πάει ο Σκανδαρές, σέντερ φορ, εσύ έξω δεξιά, ο Λίγκρης, έξω αριστερά, η σέντερ φορ, ο Λίγκρης που είναι και πιο γομάρι από εμάς. Ναι. Και παίξουμε 4-4, 1/4 με αυτούς. Ναι. Θα τους βάλουμε 4 γκολ, 5 γκολ. Ποιους θα παίζουμε 4-4-2-4. Την άμυνα του ΠΑΟΚ. Θα τους βάλουμε γκολ αυτούς. Το Βαρέλα για το περάσει ο Λίγκρης μια φορά. Ο Μιχαηλίδη θα με κάνει με ένα πέναλτι. Οι άλλοι δυο, ειδικά ο Περέιρα, δεν ξέρω. Βλέπω πολλά γκολ να μπαίνουν και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Ναι. Και ξέρεις, ο Λίγκρης θα αντέξει και το ξύλο από το Βαρέλα. Είναι ο μοναδικός που θα αντέξει. Μόνο που αντέξει το ξύλο. Λοιπόν. Ο Σοάρες και ο Περέιρα είναι κοντοί. Ο Μιχαηλίδης δεν είναι πάνω από ένα 81-82. Είναι μια κοντή τετράδα. Δηλαδή κάποιες σέντρες στα δεύτερα δοκάρια κτλ. Λείπει βέβαια και ένας καλός από τους. Ο Ρόμανης μου φαίνεται. Ο Ρόμανης δεν λέγεται. Ναι. Λείπει και ένας καλός από αυτούς. Έχει μια καλή τριάδα η Λαμία μπροστά. Θα μπουν γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Τσιγαράς και ο Εκατουρί είναι οχτάρια. Πάντως πρόσεξε το, γιατί νομίζω είναι κοντά στο 3 απόδοση άσος ΠΑΟΚ, αλλά να δέχτει γκολ στο στοίχημα. Στο λέω εκεί πέρα να το πεις και στο Γκουλιανό κλπ. Αλλά δεν παίζει την ομάδα του κόντρα, έτσι αποκλείεται να παίζει. Όχι, πάει και εκεί φωνάζει. Λοιπόν, πάμε στην ΑΕΚ. Να δούμε πιθανή εντεκάδα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Και αυτό ωραίο μάτς αύριο. Είναι από δύο διαφορετικές παρατάξεις. Η παράταξη της Τρίπολης είναι από τη μεριά του Άρη και του Ολυμπιακού, ενώ η άλλη είναι από την άλλη μεριά. Η ΑΕΚ με την παράταξη του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. 4-2-3-1 μετρημένα κουκιά στα αμυντικά χαφ. Σιμάνσκι, Κρίστισης, δεν υπάρχουν άλλοι. Να πω ότι πιθανότατα θα χάσει όλη τη σεζόν ο Σιμόες. Ενώ θλάσσει. Γιατί, τι είπατε, Σιμόες. Θλάσσει δευτέρου βαθμού ο Μπακάκης. Για μότα, την ώρα που ανέβαινε, ναι. Το συμπαθώ το Σιμόες γιατί στα 32 τον είδα σαν έφηβο. Και λέω. Εκεί αυτή. Τώρα είναι και λίγο διφορούμενο γιατί. Κάποιοι καταλογίζουν ευθύνες στο ιατρικό team της ομάδας, αλλά εάν ο ποδοσφαιριστής στην κάψα του, δεν μου επιτρέπετε άλλη λέξη, ναι. Να παίξει, έχει κάποιες ενοχλήσεις και τις κρύβει, δεν είναι medium οι γιατροί να ξέρουν πώς νιώθει ο ποδοσφαιριστής, έτσι. Εδώ είναι και θέμα τι επικοινωνία υπάρχει. Αν είναι εσωστρεφής και φιλόδοξος και το κρύψει, κακό του κεφαλιού του. Γιατί θα πρέπει να δει τι δυνάμεις έχει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κάνει. Εδώ εμείς, ρε παιδί μου, κάνουμε αθλητισμό. Για την υγεία μας. Προχθές σηκώθηκα, οι δυο προσαγωγοί μου ήταν βαρύς. Να πάω, με λέει ο Μιχαλίτσος, ο Γιάννης. Μην πας λέει στη Σεούλ, λέει, θα πας. Μην πας μια μέρα. Την άλλη μέρα ήρθα στα καλά μου, πήγα. Αν πήγαινα. Έχω πάθει εγώ θλάσσια από την πλακία. Έκανα στα 52 όμως πριν. 53 σήμερα πήγες προπόνηση. Σήμερα δεν πήγα. Δεν πήγες. Γιατί πήγε. Μου ρουφιάνεψε κάποιος στο ραδιόφωνο ότι χτύπαγες κάτι σουβλάκια νωρίς το μεσημέρι. Αληθεύει. Αληθεύει. Έτσι. Λοιπόν. Πήγα σε χορηγό. Ναι, αυτό αληθεύει. Έτσι. Λοιπόν. Δεν πήγα προπόνηση γιατί χθες αρρώστησε το σκυλάκι μου και το έκανα. Το πήγα στον γιατρό, κάπου χτύπησε τη μέση του και φοβήθηκα εγώ πως είναι κάτι άλλο. Έβγαλα ακτινογραφίες και τέτοια και με πήρε λίγο από κάτω. Μάλιστα, περαστικά. Τώρα έχουμε το Μπράντε Φερντατσένκο Ραντόνια για τη θέση του δεξιού μπακ. Ακούστηκε ακόμα πως ο Χιμένες σκέφτεται να αλλάξει το 4-2-3-1 σε 5-3-2 γιατί ο Ντατσένκο αποδίδει καλύτερα ως full back. Εγώ το αποκλείω να αλλάξει ολόκληρο σύστημα ομάδας για έναν ποδοσφαιριστή. Με τέτοια εξτρέμ,
Ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Είναι αυτοκτονία. Έχει Αλμπάνι. Καλός. Ντάνκοβιτς. Πολύ καλός. Γκαρσία. Γκαρσία. Τρεις. Ναι. Έχει άλλον. Μαχαίρας ξεχασμένος. Ο Μαχαίρας. Α, τέσσερα. Καλά, έξτρε. Λοιπόν, στα Center Four και εκεί υπάρχει ένα δίλημα Ανσάρι Φάρτ Ολιβέρα. Βλέπουμε και τα φετινά του στατιστικά. Αλλά το momentum λέει Ολιβέιρα, έτσι, γιατί βλέπουμε τα ίδια γκολ, 9-9, αλλά Ολιβέιρα σκοράρει τελευταία με μεγάλη συχνότητα. Σε πιο καλή φόρμα είναι τώρα αυτός, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, καλή σέντερφορ είναι. Καλή είναι. Τώρα, Καλυφάρτε, τον κούσταρα πολύ, έχασε λίγο από ταχύτητα, λίγο. Δεν είναι τόσο φρέσκος, αλλά είναι καλό σέντερφορ, μου αρέσει πολύ. Πιστεύω θα πάει καλά. Και εγώ τον πιστεύω. Πάμε λίγο τώρα εκτός των τυχών, γιατί είχαμε και Champions League εκτός από το χθεσινό Europa. Μπαρσελόνα Παρί 1-4. Εντάξει, εγώ δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Είχε χρωστούμενα η Παρί από εκείνη την εξάρα πριν από 3-4 χρόνια. Αυτός ο πάκο δεξής είναι ο Ντεστ, Αμερικάνος είναι. Ο Ντεστ είναι του Άγιαξ, Ολλανδός. Ολλανδός είναι, γι' αυτό. Άμα δεν έχει Μπαρσελόνα Ολλανδό μέσα. Α, Αμερικανός είναι. Συγγνώμη, λάθος, δικό μου, δίκιο έχεις. Έπαιζε η Άγιαξ και μπερδεύτηκα. Ο άλλος ο Ρουφιάνος ο Πικέ, Ρουφιάνος. Ποιος? Πικέ. Ρουφιάνος, τι. Δηλαδή, επιβάλλει να παίξει, ενώ έπαιζε ένα άλλο παιδάκι δίπλα στον Λεκλέ, ένας νεαρός, ναι. Είναι καλά, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι. Ναι, ναι και καλά να παίξει. Δηλαδή, ο Κρόιφ, στο 78 ήταν 32 χρονών. Το ξέρεις ότι από μόνος του είπε μια και κάμψε και δεν αισθανόταν ότι στο Μουντιάλ του εις Αργεντινής που χάσανε 3-1 δεν πήγε. Mm-hmm. Γιατί δεν πήγε? Γιατί είδε τις δυνάμεις του. Δηλαδή το να φτάνεις και να τραβάς τη φανέλα του αλουλού και να ξεφτιλίζεσαι στα γεράματα. Έχεις πει ένα πολύ σοφό. Η τελευταία εικόνα μένει. Το έχεις πει πολλές φορές. Ναι. Είναι πολύ σημαντική η τελευταία εικόνα που ενός ποδοσφαιριστή, ενός ανθρώπου, βλέπεις κάποιοι που αρρωσταίνουν και δεν θέλω να βγαίνει, δεν θέλω να με βλέπεις έτσι, άρρωστο. Δεν γουστάρω. Σου λέει και κάθεται σπίτι, πεθαίνει μόνος του. Δεν γουστάρει να δείξει τέτοιο πράγμα. Και ο Μπούσκετς έχει γεράσει. Εντάξει. Παρί Εμπαμπέ, πώς είδες, συμμερίζεται τον ενθουσιασμό που υπάρχει? Εγώ κρατάω για τον Εμπαπέ μικρό καλάθι. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ γρήγορος, αλλά δεν είναι τόσο εγκεφαλικός. Είναι απρόβλεπτο. Εντάξει, δεν έχει. Έχω μια μικρή επιφύλαξη. Επιφύλαξη για να φτάσει με να γίνει Μέση Ρονάλντο. Όχι. Και σίγουρα να πρέπει να τον δούμε σε μια άλλη ομάδα εκτός από την Πάρη. Ναι, όχι ότι μην παρερμηνευτούν τα λόγια από ότι. Δηλαδή να φτάσει σε επίπεδο 10 χρόνια να είναι να τα σαρώσει όλα. Ο Χάλαντ, ας πούμε, ο οποίος η μάνα του μπαμπάς του ήταν στη Βίστες, έκανε στίβο, δεν είναι φυσιολογικό με ένα 95 να έχει τέτοια ταχύτητα, δεν είναι φυσιολογικό με τέτοιο ύψος να έχει τέτοια έκρηξη. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, είναι θαύμα της φύσεως αυτός. Αυτός που δεν τραυματίζεται γιατί και ο Χαϊδούρη, πιθανολογώ ότι αφού δεν έχει θλάσσια και τέτοιο δεν θα έχει, αυτός μπορεί να πεις ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα σαρώσει σαν σέντερφορ. Mm-hmm. Τον άλλον το θαυμάζω για την ταχύτητά του. Αλλά είσαι επιφυλακτικός. Είσαι επιφυλακτικός. Το βάζω. Ναι. Το βάζω. Λοιπόν, να δούμε Σαλάχ Μανέ, τα δύο γκολ της Λίβερπουλ στη Βουδαπέστη επί της Λειψίας, αλλά βέβαια σημείο αναφοράς είναι ο Νάγκελσμαν, το πόσο ψηλά είχε την άμυνά του, γιατί είναι δύο πανομοιότυπα γκολ, αν θυμάμαι καλά. Ουσιαστικά έχει χαθεί μπάλα από το κέντρο και έχουν φύγει τέτα τέτ. Μεγαλύτερη πασαδόρη σε αυτό το μάτς ήταν η πίσω γραμμή της Λίβερπουλ. Ναι. Και ναι. Οι δύο πλάγι μπακ. Ο Ρόμπερτσον και ο άλλος, ο Πιτσίρικα, ο Άρλο. Ναι. Έβγαινε απάνω ο Νάγκελσμαν πάρα πολύ ψηλά. Και θα πω και κάτι, δεν ξέρω να συμφωνείς. Και δεν ήταν σε καλή μέρα ούτε ο Μανέ ούτε ο Σαλάχ. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να ήταν σε μέρα πολύ καλή, δηλαδή σε φόρμα, ο Σαλάχ και ο Μανέ με αυτό τον Άγγελσμαν. Εγώ τον Σαλάχ τον είδα. Καλά δεν γύρισε να μαρκάρει αυτό τον αριστερό τον πακ της Λειψίας ούτε μία φορά. Δεν πήγε και κανένα χαφ να τον κλείσει. Και ό,τι πρόβλημα βρήκε η Λίβερπουλ, το βρήκε από φορτώματα αυτού. Δεν είχε καλό σεντερφόρ βέβαια.
Αλλά όλοι οι Γερμανοί προπονητές, δηλαδή ότι και αν είναι η Λίβερπουλ, εντάξει, δεν είναι στα καλά της. Αλλά δεν μπορείς να την υποτιμήσεις τόσο πολύ. Να ακόμα τόσο και τη Λίβερπουλ, ναι, που δεν είναι στα καλά της. Ναι. Αλλά ακριβώς Σαλάχ και Μανέ πέτυχαν τα δύο γκολ από τα αγαπημένα τους, δηλαδή να ξεχύνονται από το κέντρο μπροστά στο χώρο. Η Γιούβε την πάτησε. Λέγαμε για τα Ρεμί και Μαρεγκά, που είναι ένα από τα πιο φωνικά επιθετικά δίδυμα στην Ευρώπη, για όσους παρακολουθούν πρωτάθλημα Πορτογαλίας αλλά και την Πόρτο στην Ευρώπη, θα το έχουν διαπιστώσει αυτό. Αλλά ήρθε αυτό το γκολ του Κιέζα που νομίζω ότι το 2-1 μπορεί να το γυρίσει, ναι, η Γιουβέντους η Ρεβάνς. Πολύ πειθαρχημένος ο Χωσέ Σάο, πάρα πολύ. Ναι. Βέβαια παίζει με δύο χαφ και ο ένας είναι βαρύς, ο καλός του που έπαιζε στον ΠΑΟ. Ολιβέιρα. Και ίσως έπρεπε στο τακτικό κομμάτι στις αλλαγές, δεν ξέρω και τι πάγκο είχε. Αν είχε τρίτο στόπερ, αν είχε τέταρτο χαφ. Εκεί ίσως λίγο άργησε και την πάτησε, έχασε και το κέντρο του. Αλλά και για τη Γιουβέντους, με λύπη μου είδα ότι ο Ρονάλντο θα πρέπει να παίζει φουνταριστός, δεν πρέπει να παίρνει τα πολλά μέτρα. Έχει και αυτός 35-36, ο κύριος που πρέπει 36. Να σταματήσει είναι ο Κελίνη. Και ο Μπονούτσι. Σιγά σιγά. Λοιπόν, πρέπει να παίρνουν εδώ Πικέ, Κελίνη, Μπονούτσι και οι δυο οι μεγάλοι παιχταράδες. Θα πρέπει, πώς έχουμε ένα μπαμπά, μια μάνα, ένα συγγενή, ένα θείο και λες γαμό τον γέλασε, δεν τον βλέπω καλά, γαμό την τρέλα μου, δεν στεναχωριέσαι. Έτσι στεναχωριέμαι εγώ για τον Μέση, τον Ρονάλντο, τον Κελίνη, τον Μπονούτσι. Έρχονται άλλοι όμως, έρχονται άλλοι. Μακάρι, ναι, να έρθουν και άλλοι, δεν φτάνουν για άλλοι μόνο αυτοί. Έρχονται λίγοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε, δεν έχουμε στα δάχτυλα των δύο χεριών παιχταράδες. Εντάξει, δεν τους έχουμε ενδρεωμένους και νομίζω ότι είναι πολύ περισσότεροι. Αλλά δεν τους έχουμε και έχουμε συνηθίσει και έχουν μπει στη λογική πλέον αυτή να έχουμε απαιτήσει από 18 και 19 χρόνια. Έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουν ανέβει άμυνες στις τετράδες πολύ ψηλά. Οι απαιτήσεις όπως ο center forward πρέπει να ξέρει μπάλα, να γυρίζει, να παίρνει, να μπαίνει. Και center back οι αργοί θα πάνε στην άκρια. Θα έχουμε καινοτομίες. Λοιπόν, πάμε για το challenge, πάμε για τα προγνωστικά μας. Άμα δεν πιάνω τίποτα. Μη σε νοιάζει, θα το γυρίσει το φίλο. Θα το γυρίσει το φίλο. Λοιπόν, μόλις είμαστε έτοιμοι εδώ. Ατρόμητος ΑΕΛ. Τώρα κοίταξε τι γίνεται. Τώρα ο τουρίστας τώρα ο Ατρόμητος και ο άλλος καίγεται και κάνει κεράνι. Στοχή. Ναι. Στοχή, Εγώ λέω άσο τον Ατρόμητο. Γιατί είναι και Παντελίδης. Το Παντελίδη είναι φίλος μας και ο Κούγιας είναι φίλος μας. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, και οι δυο τους αγαπάμε. ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. ΑΕΚ Τρίπολη, άσο και όβερ πιστεύω. Άσο και όβερ, Ναι. Εγώ θα πάρω μια κοντρίτσα, θα πάρω το Χ2. Ναι. Γιατί πρέπει να είμαι και συνεπής σε όσα λέγανε εδώ στο ραδιόφωνο μου, λένε σούξου μου. Ναι, Βόλος Απόλλων Σμύρνης. Βόλος Σμύρνης, Χ και γκολ-γκολ. Χ και γκολ-γκολ. Ωραία. Εγώ θα πάρω διπλό γιατί ο Απόλλωνας είναι καλύτερος φέτος εκτός έδρας. Ναι, σωστό. Το στατιστικό βοηθάει. Πάω Κλαμία. Άσο και γκολ-γκολ. Μπράβο. Και εγώ αυτό και θα το ποντάρω κιόλας. Άσο και γκολ-γκολ. Αυτή την τετράδα ένα γκολ πρέπει να κάνει Λαμία. Τώρα πόσα θα φάει πίσω, θα φάει κιόλας. Άσο και γκολ-γκολ, ναι. Και οι δύο επιλογές. Αυτό είναι και δικιά μου και του Κωστή. Πας Όφι. Δεν πιστεύω ότι θα χάσει Όφι στα Γιάννενα. Ναι. Ναι. Πιστεύω στο Χ. Χ. Εγώ θα πάρω τον Άσο γιατί εξακολούθησε να έχει προβλήματα με βασικούς Όφι. Τραυματίες εννοώ. Τραυματίες. Ολυμπιακός Άρης. Είναι το Χ της αγωνιστικής για μένα. Ναι. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός το έχασε το αίτητο, αλλά δεν έχει λόγους να το πάρει. Θα μου πεις, άμα κάνει βαθμούς, εντάξει, δεν πρόλαβε να κάνει το πρωτάθλημα. Mm. Θα πάει βιολογικά πιο κάτω. Έχει δύσκολο παιχνίδι, είναι φανς και τα λοιπά. Και ο Άρης έχει κάνει δύο απουσίες. Η διαιτησία τώρα στείλανε τον Σιδηρόπουλο να φάει τον Άρη. Είναι δεδομένο αυτό. Στείλανε τον Σιδηρόπουλο να φάει τον Άρη. Ο Ολυμπιακός θα τους βάλει αμαλώσιο δηλαδή και τέτοια. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, όχι ότι δεν αξίζει να κερδίσει, αλλά θα το πάει στο να ξεκουράσει παίκτες, να το φορτίσει. Εγώ βλέπω να το εκμεταλλευτεί ο Άρης. Εγώ βλέπω άσο και με πολλά γκολ. Ναι. Δηλαδή
Έχω τολμήσει στο ράδιο να πω και ακριβές σκορ 4-2, όπως είχαν έρθει και πέρσι. Άμα και το κάνουν 4-2 θα είναι... Και έκανε και με την Αιτχόβεν ο Ολυμπιακός 4-2, να κάνει δεύτερο συνεχόμενο. Εγώ δεν υπονοώ κάτι άλλο. Βλέπεις πολλά, πολύ πράγμα. Over 3,5, ε. Ναι. Αφού το έχω δώσει 4-2 ακριβές σκορ. Λοιπόν, τώρα, Πανετολικός Παναθηναϊκός. Ο Άσοχη δίνει πάνω από 1,80. Δεν το έχω πρόχειρα, αλλά σίγουρα θα δει. Άμα δώσει πάνω 80 στο εξωτερικό, ναι, γιατί δεν παίζει κανείς, ναι, ξένες εταιρείες παίζουν, ναι, νομίζω εκεί θα είναι. Εντάξει, εγώ το βλέπω διπλό πάντως αυτό. Ναι. Ναι, θα επιστρέψει στις νίκες. Θα δούμε. Λοιπόν, με αυτά κάνουμε φινάλε και για σήμερα, Κωστή. Αύριο 4.30 η ώρα έχουμε Bet Weekend, πολλά παιχνίδια για το στοίχημα. Δευτέρα ξανά εδώ πρωταθλητής μαζί στις 6. Να είσαι καλά. Γεια σας. We'll be right back.